Δύο χρόνια πριν και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2022, η Ελλάδα συγκλονίζεται από την είδηση ότι μία οικογένεια στην Πάτρα έχασε τρία παιδιά μέσα σε τρία χρόνια. Οι γονείς απαρηγόρητοι. Ο παππούς των παιδιών συγκλονίζει. Δεν έφυγαν από την ίδια αιτία, θα πει. Είναι όντως έτσι? Ξαφνικά κοιμόταν και ξύπνησε, με κοίταξε, προσπαθούσε να αναπνεύσει. Έτρεξα να φωνάξω τους γιατρούς και μέχρι να γυρίσουν είχε καταλήξει. Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2019. Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, η Μαλένα, η οποία τότε ήταν 3,5 ετών, αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Ο θάνατός της αποδίδεται τότε σε υπατική ανεπάρκεια και πνευμονικό είδημα. Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2021, πεθαίνει στον ύπνο της η 6 μηνών Ήριδα. Ο θάνατός της Ήριδας αποδίδεται τότε σε εκγενετή σπανιότατα παθολογικά αίτια. Στις 29 Ιανουαρίου του 2022 πεθαίνει έπειτα από ανακοπή η μεγαλύτερη κόρη, η 9χρονη Τζορτζίνα. Ο θάνατός της αποδίδεται τότε σε ανακοπή καρδιάς, χωρίς όμως να διευκρινίζονται οι λόγοι που οδήγησαν στην καρδιακή ανακοπή. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2022 η Εισαγγελία Πατρών διατάσσει ποινική προκαταρκτική έρευνα και για τα τρία κορίτσια που έφυγαν από τη ζωή σε ένα διάστημα 3 ετών στην Πάτρα. Τελικά στις 30 Μαρτίου του 2022 η μητέρα των τριών κοριτσιών, Ρούλα Πισπυρίγκου, συλλαμβάνεται στο σπίτι της οδού Μπιζανίου. Της ασκείται ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Τζορτζίνας. Λίγους μήνες αργότερα, η εισαγγελία της ασκεί δίωξη για την ανθρωποκτονία της Μαλένας και της Ήριδας. Δύο διαφορετικά δικαστικά συμβούλια κρίνουν ότι ο θάνατος και των τριών κοριτσιών ήταν αναπάντεχος, μη αναμενόμενος και συνέβη παρουσία του ανθρώπου που τα είχε υπό την προστασία και την εποπτεία του, τη μητέρα τους, η οποία μάλιστα διασφάλισε με κάθε τρόπο τον επελθόντα θάνατο με καθυστέρηση ειδοποίησης των αρμόδιων, ενώ και στη συνέχεια προέβησε ενέργειες προς εγκάλυψη της εγκληματικής της δράσης και της εξασφάλισης της μη σύνδεσής της με τους τραγικούς θανάτους των ανηλίκων, αδύναμων και απροστάτευτων θυγατέρων της. Η δίκη για την Τζορτζίνα ολοκληρώνεται, ενώ η δίκη για τη Μαλένα και την Ήριδα μόλις άρχισε.